Και τώρα Βαλκάνια χωρίς χημικά όπλα. Μετά την απίρευλη βαλκανική ζώνη που πρότεινε, όπως είναι γνωστό, η ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα σήμερα η Ρουμανία και η Βουλγαρία ένωσαν τις προσπάθειές τους για να μετατρέψουν την περιοχή σε ζώνη χωρίς χημικά όπλα. Οι πρόεδροι Τσαουσέσκου και Ζήφκοφ, μετά τις συνομιλίες που είχαν σήμερα, στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε, προτείνουν να αρχίσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία με την οποία οι βαλκανικές χώρες θα δεσμεύονται να μην πραγματοποιούν δοκιμές ώστε να αναπτύσσουν και να παρασκευάζουν ή ακόμα και να αποθηκεύουν χημικά όπλα. Να σημειώσουμε εδώ ότι τη συνέχεια της ελληνικής πρωτοβουλίας για την απείραυλη βαλκανική έχει αναλάβει η Ρουμανία και η καθυστέρηση οφείλεται στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Κρύο, βροχές και χιόνια είχαμε, όπως ξέρετε, σήμερα κυρίως στην Νότια Ελλάδα και προβλήματα στο οδικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο. Στο τέλος του βιβλίου μας θα έχουμε την εικόνα του αυριανού καιρού. Στις εξωτερικές μας ειδήσεις. Στη συνέχεια, τη διεθνή κατακραυγή προκάλεσε το ρατσιστικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής με την απόφασή του να συλλάβει και να φυλακίσει την Winnie Mandela, σύζυγο του εθνικιστή μαύρου ηγέτη Nelson Mandela, που κι αυτός εκτείει ποινή ισόβιας κάθεξης. Η Winnie Mandela το τελευταίο καιρό είχε επιδοθεί σε έναν έντονο αντιρατσιστικό αγώνα και αρνιόταν να υπακούσει σε διάφορες εντολές του καθεστώτος. Και ιδιαίτερα αγνοούσε εντολή να μην ζει στο σπίτι της, στο Σοβέτο, ένα γκέτο των μαύρων έξω από το Johannesburg. Η Μαντέλα θα προσαχθεί αύριο στον εισαγγελέα, ο οποίος σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας θα της απαγγείλει κάποια κατηγορία. Ο Υπουργός Αμήνης του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν, δήλωσε ότι η εγκατάσταση από τη Συρία αντιαεροπορικών πυράβλων στην περιοχή των συνόρων της με το Λίβανο θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Ο κ. Ράμπιν είπε ότι η χώρα του προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πόσο σοβαρό πρόβλημα δημιουργεί η μετακίνηση των Συριακών πυράβλων. Εν τω μεταξύ, στο Νότιο Λίβανο, η πολιτοφυλακή των Χριστιανών, που υποστηρίζεται από το Ισραήλ, βομβάρδισε το πρωί δύο μουσουλμανικά χωριά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άμαχοι και να τραυματιστούν 8. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αλληλοκατηγορούνται και πάλι για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς. Σε έκθεση του Λευκού Οίκου αναφέρεται πως οι σοβιετικές παραβιάσεις των συμφωνίων για τον έλεγχο των εξοπλισμών προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι Σοβιετικοί. Εξάλλου, η Πράβδα κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι συνεχίζει τις πυρηνικές δοκιμές για την τελειοποίηση των επιθετικών όπλων. Η ένταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε 28 δεξαμενές της εταιρείας πετρελοειδών ΑΤΖΙΠ στην Νάπολη της Ιταλίας άρχισε να μετριάζεται απόψε, ενώ παρατηρείται ένταση μεταξύ των 2.000 περίπου αστέγων που οι αρχές τους απαγορεύουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. 36 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, που ως τώρα είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν, να χάσουν τη ζωή τους 4 άτομα και να τραυματιστούν 250, οι φλόγες αρχίζουν να κοπάδουν. Εκατοντάδες πυροσβέστες από ολόκληρη την περιοχή της Νάπολης κατάφεραν να μην επεκταθεί η καταστροφή και στις άλλες δεξαμενές του συγκροτήματος και κυρίως στην κεντρική που περιέχει 15.000 λίτρα βενζίνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ρόναλντ Ρέιγκαν, με νεότερη απόφασή του κατέστησε προαιρετική τη χρησιμοποίηση του ανιχνευτή ψεύδους για τους 183.000 υπαλλήλους της κυβέρνησής του και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Με τη νέα απόφαση, ο κ. Ρέιγκαν αφήνει το θέμα στην κρίση των υπουργών του. Δεκάδες χιλιάδες Βάσκοι διαδήλωσαν σήμερα στο Σαν Σεμπαστιάν διαμαρτυρόμενοι για την δολοφονία, όπως καταγγέλνουν, του νεαρού Βάσκου οδηγού λεωφορείου Μίκελ Ζαμπάλζα από την αστυνομία. Στη διαδήλωση αυτή, όπως και σε μια άλλη εξίσου μεγάλη στην Παμπλώνα, κυριάρχησαν τα συνθήματα κατά της αστυνομίας και της κυβέρνησης της Μαδρίτης. Εν τω μεταξύ, ύστερα από συζήτηση που κράτησε 10 ώρες, το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα τάχθηκε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΝΑΤΟ. Τα εθνικά συμφέροντα της Ισπανίας, η πολιτική της σταθερότητα και οι υποχρεώσεις της απέναντι στη συλλογική άμυνα της Ευρώπης ήταν οι αιτίες για τη λήψη αυτής της απόφασης, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Η αμερικανική βοήθεια στους δεξιούς αντάρτες της Αγγόλας μπορεί να αρχίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μέσω της CIA, ανέφεραν σήμερα πηγές της κυβέρνησης Ρέιγκαν και του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον. Μια ματιά τώρα στα ωράρια των καταστημάτων. Αύριο Δευτέρα θα είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά, οπτικά και φωτοοπτικά από τις 8.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8.30 το βράδυ. Τροφίμων από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Κρεοπολία από τις 7.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι
και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8.30. Τα φαρμακεία από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ. Το ωράριο των καταστημάτων στην υπόλοιπη χώρα καθορίζεται με αποφάσεις των κατατόπους νομαρχών. Επεισόδια δημιούργησαν ομάδες νεαρών κατά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Πανιωνίου Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν με κατσαβίδι ο Ρούμπος Αναστάσιος 19 ετών, ελαφρά και σοβαρότερα ο Δελιγιάννης Μάριος 19 ετών, ο οποίος βρίσκεται εκτός κινδύνου. Επίσης αναφέρθηκαν φορές σε βιτρίνες καταστημάτων και γραφείων, σε αυτοκίνητα καθώς και σε ένα περιπολικό της άμεσης δράσης. Συνερήφθη ο Πέτρος Αθανασίου του Ιωάννη, 30 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, για τις ζημιές που προκάλεσε σε εστιατόριο και σε πρακτορείο Προπό στην Αγία Φωτεινή. Και τα νέα για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Δημήτρη Γιακόπουλο. Με παγωνιά τη νύχτα και το πρωί σε ολόκληρη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα θα συνεχιστεί και σήμερα ο καιρός, ενώ δεν θα λείψουν οι βροχές και τα χιόνια από ορισμένες περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας. Πάντως, αναμένεται μέσα στην ημέρα σταδιακή εξασθένιση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, για σήμερα στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα προβλέπονται συννεφιές με βροχές, χιόνια στα ορεινά και λίγες καταιγίδες στα νότιο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες μονοτοπικές συννεφιές που θα είναι κάπως περισσότερες στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική με τη μεγαλύτερη ένταση 8 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο, αλλά σιγά σιγά από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν παντού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 8 πάνω από το 0 και στην υπόλοιπη παιδινή Ελλάδα από 4 μέχρι 10 βαθμούς. Όμως τόσο στα νότια όσο και στα βόρεια η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι χαμηλότερη από τις τιμές που βλέπετε. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε συννεφιές που κατά περίοδους θα είναι αυξημένες, οπότε θα εκδοθούν παροδικές βροχές, χιονόνερο ή χιόνι στα βόρεια προάστια και βέβαια χιόνια στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ στο Σαρονικό μέχρι 7 στον Εβοϊκό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν και εδώ. Και η θερμοκρασία στην πόλη της Αθηνάς θα κυμανθεί από 5 μέχρι 9 βαθμούς, αλλά στα βόρεια προάστια θα είναι οπουδήποτε χαμηλότερη. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, όσο για τη θερμοκρασία θα είναι αρκετά χαμηλή, θα κυμανθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από 1 μέχρι 8 βαθμούς. Το επόμενο δελτίο μας το απόγευμα. Καληνύχτα σας. Derek, are you all right?